επόμενος φιλοξενούμενος μόλις είδε να κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία το νέο του βιβλίο με τίτλο «Εθνική ασφάλεια, μύθη και πραγματικότητα». Και είναι εμπειρογνώμονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα υπηρεσιών, μυστικών, του κόσμου της τρομοκρατίας και της παρανομίας και της εθνικής ασφάλειας και της διεθνούς ασφάλειας. Είναι ο κύριος Κώστας Πικραμένος. Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σε εσάς τους ακροατές σας. Χριστός Ανέστη για τους καθολικούς της Ελλάδος, ιδίως εκεί στις Κυκλάδες, και καλή μεγαλοβδομάδα για τους Ορθόδοξους. Έχετε δίκιο. Καλοτάξιδο το νέο σας βιβλίο, μύθη και πραγματικότητα. Που... Ευχαριστώ πολύ. Πότε βγήκε το timing είναι, νομίζω, δεν το έκανα επίτηδες έτσι. Καλά, δεν το ρυθμίζετε εσείς, οι εκδότες το ρυθμίζουν, αλλά η εθνική ασφάλεια είναι ό,τι πιο επίκαιρος στον τομέα αυτό. Θέλω όμως να ξεκινήσω λίγο με κάτι διαφορετικό σήμερα, ναι, και για το βιβλίο θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε σε μια άλλη εκπομπή. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, γιατί πολλοί, τους ξέρετε, τους πέφτωσυνεφάκηδες, εμφανίστηκαν από χθες το βράδυ και ιδίως σήμερα το πρωί αρκετοί πέφτωσυνεφάκηδες, διότι είχαμε ένα καλό κλίμα, βρε αδερφέ, εδώ Μίση, και ήμασταν και επισπεύδοντες, και το χάλασε ο Τσαβούσογλου. Ο Τσαβούσογλου γιατί το χάλασε, κύριε Σαχίνη? Στην Τουρκία, βλέπετε, επανερχόμαστε πάλι στο βιβλίο, υπάρχει Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, υπάρχει κόκκινη δίβλος, όλα αυτά περιγράφονται μέσα. Ο Τσαβούσογλου, ο Ακάρ, ο Σοϊλού, αναφέρομαι στα τρία καινούργια καρντάσια των κύριων Δένδια, του κυρίου Παναγιωτόπουλου και του κυρίου Μηταράκη, στα πλαίσια της διπλωματίας των σεισμών. Ουσιαστικά τι κάνουν? Ασκούνε εξωτερική πολιτική, εσωτερική πολιτική, αμυντική πολιτική, ο καθένας στο Υπουργείο του, με βάση όσα εγκρίνονται στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και περιγράφονται στην κόκκινη βίβλο. Αναφέρεστε μάλλον στα άρθρα του κυρίου Ιωακιμίδη και τον Πέριξ αυτού περί ελληνοτουρκικής φιλίας, καλής συγκυρίας κλπ. Αφού βγήκε ο ίδιος ο κύριος Καλίν, ουσιαστικά ο άνθρωπος που κυβερνά την Τουρκία, βρίσκεται μέσα στο μυαλό του Ερντογάν, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και είπε ότι σεισμοί υπήρχανε δεν υπήρχανε, υπάρχει μία διαδικασία διαπραγματεύσεων και με βάση το δικό μας δόγμα εθνικής ασφάλειας βάζουμε θέματα στο τραπέζι. Μάλιστα. Ελάτε να μιλήσουμε. Ωραία. Και ήρθε ο κύριος Τσαβούσογλου χθες, για όσους δεν το κατάλαβαν, και είπε: παιδιά, 6 μίλια ξεχάστε τα 12, έχουμε ζητήματα ιδιοκτησίας νησιών, αδιευκρίνιστα, παράνομα στρατιωτικοποιείται νησιά, πέραν του 28ου μεσημβρινού δεν υπάρχει θέμα ως για σας. Εδώ θέλω να φτάσω στον 25ο και μια σειρά άλλα ζητήματα. Να τα πάμε όμως, λέει, με το καλό κλίμα που έχουμε, πακέτο όλα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Καταλάβατε? Ναι. Εγώ λέω να γίνουν οι όποιες διαβουλεύσεις και συνομιλίες, αν θέλετε, πάνω στην πλατφόρμα του Ανατολού. Το οποίο από εχθές, νομίζω, ξεκινάει την τουριστική σεζόν στο δρομολόγιο Κυκλάδες, Κύθυρα, Αντικύθυρα, Γάβδους, Κρήτη. Και να δούμε την ψυχολογία του κόσμου, διότι προς το πανό λέμε πόσο επιχειρησιακό θα είναι το Ανατολού. Το Ανατολού δεν θα είναι καθόλου επιχειρησιακό. Δύο τορπίλες από τον Παπανικολή και δύο από τον Κατρόζο και έχουν τελειώσει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο, πέρα από τις λεγόμενες επιχειρησιακές δυνατότητες, θα κάνει βόλτες στις Κυκλάδες, λίγο έξω από τα Κύθυρα, λίγο έξω από την Αττική, θα περάσει και από Κρήτη, θα περάσει μεταξύ Κάσου και Καρπάθου. Όλα αυτά ανήκουν, εντάσσονται στο λεγόμενο ψυχολογικό πόλεμο. Ας πάνε λοιπόν οι βουλευτές που εκλέγονται σε αυτές τις περιφέρειες των Κυκλάδων, της Δωδεκανήσου, στην Κρήτη, να εξηγήσουν στον κόσμο τι δουλειά έχουν εδώ τα μπαϊρακτάρια, οι κόκκινες μιλιές και τα λοιπά που θα φέρει το Ανατολού. Μάλιστα. Εδώ σε θέλω μάστορα που λένε. Μάλιστα. Εκτός αυτού έχουμε και μία εξέλιξη. Κλείνει ο καταβλισμός, το κέντρο μάλλον υποδοχής, που κατά βάση είχε Κούρδους στο Λαύριο. Αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα της Τουρκίας, η οποία μας έλεγε κιόλας ότι είναι στρατόπεδο εκπαίδευσης Κούρδων τρομοκρατών, παρότι γνώριζε πολύ καλά τι συμβαίνει εκεί. Εδώ... Ναι.
κοιτάξτε να δείτε, δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι, διότι αν θέλετε αυτή η ιστορία του Λαυρίου που κρατάει από τα τέλη της δεκαετίας του 80, τα τελευταία χρόνια έχει αντικατασταθεί με τους γκιουλενιστές που ζουν στην Ελλάδα, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή έκλεισε okay, το Λαύριο, το οποίο ούτως ή άλλως ήταν κάτι ετοιμόρο πακτήρια. Mm-hmm. Θα μεταφερθούν οι άνθρωποι στη Μαλακάσα, δεν ξέρω πού ακριβώς, στην Γκάτζα κλπ. Τι, θα αλλάξει κάτι? Όχι, θα σου πει ο Τσαβούσογλου, τρέφεις το αυγό του φιδιού με τους γκιουλενιστές και τους αστέρες του NBA που έρχονται κάθε τόσο στην Ελλάδα για δημόσιες σχέσεις. Που σημαίνει δεν υπάρχει κάποιο κέρδος, ούτε θα αλλάξει το τροπάριο και τα επιχειρήματα της Τουρκίας για υπόθαλψη της τρομοκρατίας από την Ελλάδα. Ούτως ή άλλως η Ελλάδα είναι χώρα transit και το ΠΚΚ να μην είναι θα είναι το ΔΧΚΠ. Το ΔΧΚΠ είναι η άκρα αριστερά, η τουρκική. Και αυτή να μην είναι θα είναι οι γκιουλενιστές. Κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει. Είναι τέτοια η γεωγραφία και τέτοιες οι υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας στην Ελλάδα που τα επιτρέπουν. Αυτό το ισοζύγιο λοιπόν που είναι αρνητικό στις σχέσεις μας με την Τουρκία, σε τι συμπέρασμα σας οδηγεί, κύριε Πικραμένε? Τι συμπέρασμα μας οδηγεί? Προς το παρόν, όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε τίποτα. Είναι το δόγμα δέντια, κάτσε να γίνουν εκλογές και μετά θα τα πούμε. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε, διότι μόλις βγει το Ανατολού, θα δείτε την ψυχολογική κατάσταση και τον πανικό που θα δημιουργηθεί στην ελίτ της Αθήνας. Προς το παρόν είμαστε ακόμα στα εγκαίνια και στις κορδέλες. Μόλις λοιπόν κυκλοφορήσει το Ανατολού στο Αιγαίο, θα δημιουργείται το εύλογο ερώτημα, κύριε Σαχίνη, και τώρα τι? Φανταστείτε δηλαδή να έχεις ένα αεροπλανοφόρο να βρίσκεται μεταξύ, αμερικανικό εννοώ, μεταξύ της Κίνας και της Ταϊβάν, ή ένα κινέζικο το οποίο να βρίσκεται 12 μίλια έξω από το Πουέρτο Ρίκο για παράδειγμα, ή κάποιο άλλο του Μαρόκου για παράδειγμα, που δεν έχει βέβαια, να βρίσκεται στις Κανάριες νήσους. Mm. Κάτι αντίστοιχο στο Αιγαίο, το οποίο έχει μεγάλη πυκνότητα σε νησιά, νησάκια, νησίδες κλπ. Ακόμα κι αν έχουμε τα λεγόμενα μέτρα εμπιστοσύνη στα ΜΟΕ για την τουριστική περίοδο, αυτό δεν σημαίνει ότι το Ανατολού δεν θα κάνει τις ασκήσεις του από το Σεπτέμβριο και μετά. Η ίδια η παρουσία τι δείχνει? Δείχνει ότι πλέον οι Τούρκοι και σε συμβολικό επίπεδο και σε επιχειρησιακό θεωρούν το Αιγαίο κάτι περισσότερο από συγκυριαρχία. Είναι κλιμάκωση του κάζους μπέλη ακόμα και σε ψυχολογικό επίπεδο. Αυτό δείχνει ότι από τη μία έχεις χώρες οι οποίες έχουν φιλοδοξίες, έχουν απαιτήσεις από τον ίδιο τους τον εαυτό, και από την άλλη έχεις χώρες που έχουν αποδεκτεί ότι τι να κάνουμε, μυρολακτικά θα είμαστε και εμείς στη σφαίρα επιρροής ένα τρίτου κράτους. Εμείς θα γίνουμε δηλαδή η Λευκορωσία του Πούτιν για παράδειγμα, ή θα γίνουμε ο Λίβανος του Ιράν. Κάτι τέτοιο σκέφτεται, προωθεί και σχεδιάζει η εγχώρια ελίτ, είτε αυτή είναι με το κυβερνόν κόμμα, είτε με την αντιπολίτευση. Μικρός ο κόσμος, γνωριζόμαστε στην Ελλάδα. Καλά, μπορεί να γίνουμε και το Πουέρτο Ρίκο των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, μην τους βγάζουμε απ' έξω. Επειδή το βιβλίο σας, Εθνική Ασφάλεια, Μύθη και Πραγματικότητα, πραγματεύεται μια σειρά ζητημάτων, θέλω να σας πάω από αυτό στις άλλες ραγδαίες εξελίξεις που αφορούν. Ναι. Ένα-ένα όμως. Θα τα πούμε όλα σήμερα. Βέβαια. Μέση Ανατολή. Διότι από τη μια έχεις σύζευξη πια σιητικού και σουνιτικού κόσμου, από την άλλη έχεις εσωτερικές σφοδρές συγκρούσεις στο Ισραήλ, αλλά και αντιμαχία του Ισραήλ με Λίβανο, Συρία. Τι γίνεται εδώ? Πυροδοτείται μια κατάσταση, αν κρίνω από το γεγονός ότι και στην Ιεμένη κλείνει το μέτωπο που στην ουσία ήταν αντιπαράθεση Ιρανών Σαουδικής Αραβίας? Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε προς το παρόν, κύριε Σαχίνη, ότι πάμε σε ένα γάμο σουνιτικού-σιητικού. Αυτό ουδέποτε υπήρξε και ουδέποτε θα υπάρχει. Αυτό που υπάρχει επί το πεδίο είναι ότι ανοίγουν μετά από πολλά χρόνια σε Τεχεράνη και σε Ριάδ οι πρεσβείες του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας. Ποιος έχει κάψα μεγάλη να γίνει αυτή ο αραβώνας, αν θέλετε, που δεν είναι αραβώνας, είναι ουσιαστικά εξαγορά χρόνου. Είναι η Σαουδική Αραβία, η οποία θέλει να μετατρέψει την οικονομία της, που για δεκαετίες είχε το πετρέλαιο ως κέντρο δραστηριότητας, σε μια χώρα της μετά πετρελαίου εποχής,
τουριστική, με χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κλπ. Κλπ. Οπότε βλέποντας ότι οι Αμερικάνοι φεύγουν από τη Μέση Ανατολή, βλέπει ότι πλέον δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι σε σύγκρουση με το Ιράν, είτε στον Περσικό κόλπο είτε στην Ιεμένη. Θέλει ειρήνη για να τραβήξει επενδύσεις από το εξωτερικό και να δείξει ότι υπάρχει κάποια σταθερότητα. Κάτι όμως που αποτελεί εφιάλτη για το Ισραήλ, διότι το Ισραήλ ξεκίνησε τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ με τον Μπαχρέιν, με τα Εμιράτα και ήθελε και τη Σαουδική Αραβία, και τελικά από όλη αυτή την ιστορία αυτός που βγαίνει ουσιαστικά κερδισμένος σε λεγόμενο μέσο μακροπρόθεσμο ορίζοντα είναι το Ιράν, διότι το Ιράν παίρνει αν θέλετε τώρα την εκδίκηση από την ιστορία. Πλέον ακόμα και η Σαουδική Αραβία υποκλίνεται μπροστά στο Ιράν, ζητάει η ειρήνη προκειμένου να μπορέσει να αλλάξει τις οικονομικές της δομές, αλλά το Ιράν είναι πλέον αυτό που έχει το πρώτο λόγο στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Πρέπει να το βλέπουμε, είναι ηλίου φαϊνότερο. Αυτό επηρεάζει τα καθημάς, κατά τη γνώμη σας? Επηρεάζει τα καθημάς, θα τα επηρεάσει όσον αφορά τις σχέσεις του Ιράν με την Τουρκία. Ξέρετε, η Ελλάδα με το Ιράν ουσιαστικά, πέρα από μια πρεσβεία στην Αθήνα και μετά από αυτό που συνέβη, αν συνέβη θα δούμε και λοιπά, με τους δύο Πακιστανούς στο Ψηρή, δεν έχουμε ουσιαστικά σχέσεις, διότι το Ιράν, αν θέλετε, θεωρείται εχθρός της Δύσης κλπ. Μάλιστα. Ναι. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Γιάννης παρεπιπτόντος, επειδή λέει κύριε Πικραμένε τα δημοσιεύματα πληθαίνουν καθημερινά, πώς κρίνεται μια ενδεχόμενη απόσυρση όλων των συστημάτων αεράμινας ρωσικής προέλευσης από τα νησιά μας χωρίς αντικατάσταση? Πώς το κρίνουμε? Ήδη υπάρχει κενό αεράμινας στα νησιά, το οποίο θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο. Επειδή γίνεται μια συζήτηση στην Ελλάδα για το ισοζύγιο της πολεμικής αεροπορίας της δικής μας με την Τουρκία, να το ξαναπούμε κύριε Σαχίνη, σε περίπτωση που γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, η πρώτη παρέμβαση, το πρώτο βήμα, δεν θα είναι αυτά που λέμε οι αερομαχίες στο Αιγαίο. Οι Τούρκοι έχουν αναπτύξει τα πυραυλικά τους συστήματα, τα συστήματα με drones, τα συστήματα τα λεγόμενα περιφερόμενα πυρομαχικά. Θα χτυπήσουν δηλαδή τα νησιά χωρίς να απογειωθεί ούτε ένα μαχητικό από τη μεριά της Τουρκίας. Δηλαδή να προκληθεί ένα χάος μέσα σε 2-3 ώρες σε δομές και στρατηγικές υποδομές των νησιών, προκειμένου η Ελλάδα να βρεθεί στις 4 ώρα το πρωί με την πλάτη στον τοίχο και να παρακαλάει τους Αμερικάνους για πάυση πυρών. Αυτό έχει να κάνει και με τα F-35 και με τα Μιράζ και με τα Ραφάλ. Το επιχειρησιακό σενάριο είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που φαντάζονται κάποιοι καθηγητές πανεπιστημίων ή στρατιωτικοί αναλυτές που βγαίνουν στα ΜΜΕ. Έτσι γίνονται σήμερα οι πόλεμοι. Άρα το ζήτημα, ναι, της αεράμινας είναι κρίσιμο, λέτε? Βεβαίως είναι κρίσιμο, αλλά και η αεράμινα που έχουμε αυτή τη στιγμή, η ρωσική αεράμινα, αν θέλετε, τεχνολογία της δεκαετίας του 80, του 90 με τα όσα, με τα ΤΟΡΜΙ-1, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πυραυλικές επιθέσεις. Αυτά τα συστήματα, κύριε Σαχίνη, είναι για να καταρρύπτουν μαχητικά που πετάνε σε πολύ χαμηλό υψόμετρο, μεταφορικά ελικόπτερα και επιθετικά ελικόπτερα. Δεν μιλάμε ούτε για drones καμικάζι, ούτε για μπαϊρακτάρια, ούτε για ταϊφούν, ούτε για μπόρα, ούτε για κασίργα και όλα τα άλλα συστήματα που έχουν οι Τούρκοι. Μάλιστα. Και βέβαια από τη μεριά των επιτελείων δεν γίνεται καμία, αν θέλετε, δεν λαμβάνονται αντίμετρα σε αυτό το τομέα. Νομίζουν ότι θα σηκώσουμε εμείς τα μαχητικά, θα σηκώσουν και οι Τούρκοι και ό,τι γίνει θα γίνει στον αέρα. Δεν θα γίνει έτσι. Μία επισήμαση μου κάνει ο φίλος ο Γιώργος από τη Χάγη. Καλημέρα, λέει, και τις ευχές μου στον εξαιρετικό κύριο Πικραμένο. Μια μικρή επισήμαση όμως, ναι, γνωρίζοντας ότι άλλη είναι η θεματική της συζήτησης. Οι Έλληνες καθολικοί συμπατριώτες μας,
Γιορτάζουν το Πάσχα μαζί με τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Έχουν πάρει ειδική άδεια από τον Πάπα για το συγκεκριμένο θέμα. Το γνωρίζω διότι είχα καθολικούς συμμαθητές στο σχολείο μου. Το έλεγξα και πριν από λίγο επισκεπτόμενος στην ιστοσελίδα της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Σύρου. Τον ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση. Τώρα θέλω να μου πείτε, φεύγω από αυτό το κεφάλαιο, κύριε Πικραμένε, και πάω στο άλλο κεφάλαιο, στο ακόμη μεγαλύτερο κάδρο. Διότι έχεις από τη μία την Κίνα, σενάρια και ασκήσεις αποκλεισμού της Ταϊβάν, την ώρα που αμερικανικά πολεμικά πλοία μετέχουν σε γυμνάσια και με την Ταϊβάν και με την Ιαπωνία, και την ώρα που στο αμερικανικό Πεντάγωνο γίνεται το έλα να δεις, με τη διαρροή απορρίτων εγγράφων που αφορούν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, σωστά. Εδώ φαίνεται να παρακολουθούνται όχι μόνο οι Τούρκοι και σύμμαχοι και ο Ζελένσκι και οι πάντες όλοι. Όχι ότι μας κάνει εντύπωση, αλλά θέλω να πω. Λοιπόν, από ό,τι λένε αν θέλετε οι πλέον ειδικοί στην Ουόσιγκτον, μιλάμε για την τέταρτη πιο σημαντική σε αξία διαρροή εγγράφων από την εποχή Σνόουντεν και μετά, κύριε Σαχίνη, και πλέον έχει μπει και η Τουρκία και η Αίγυπτος στο κάδρο, διότι με χθεσινές δημοσιεύσεις μαθαίνουμε ότι η τουρκική κύκλη, δεν ξέρω αν είναι το κράτος ή το παρακράτος στην Τουρκία, είχε έρθει σε διαπραγματεύσεις με την Βάγνερ για πώληση όπλων από την Τουρκία στη Βάγνερ, πόλεμο Ουκρανίας. Την ίδια στιγμή ο Σίση, ο στρατηγός Σίση, ο στρατάρχης όπως λέμε, είχε δώσει εντολή στον Υπουργό Αμυντικής Παραγωγής για κατασκευή 40.000 ροκετών με προκειμένου να ενισχυθεί το ρωσικό οπλοστάσιο. Είναι ο ίδιος Σίση, αν δεν το ξέρουν οι ακροατές σας, που λαμβάνει $1 δισεκατομμύριο το χρόνο στρατιωτική βοήθεια από τη ΣΥΠΑ. Μάλιστα, αλλά είναι... τι γίνεται πίσω από το παρασκήνιο. Μισό λεπτό, αλλά είναι και η ίδια χώρα η Αίγυπτος που στηριζόταν για χρόνια στη βοήθεια της στρατιωτικής της Ρωσίας. Θέλω να πω ότι οι διαρροές από το Αμερικανικό Πεντάγωνο υπερτονίζονται από τον Αμερικανικό τύπο στους λεγόμενους αμφίβολους ή αντιπάλους της. Οι άλλες διαρροές που αφορούν το Δίο και την πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτές τις καταστάσεις δεν υπερτονίζονται, παρότι και αυτές έχουν διαρρεύσει. Ναι, αλλά θέλετε να πείτε ότι οι διαρροές έχουν προκύψει με απόφαση του Πενταγώνου? Όχι, θέλω να πω ότι επικοινωνιακά από τη στιγμή που το χάσαν και τους διέρευσαν, τουλάχιστον προσπαθούν να σηκώνουν ό,τι αφορά τους αντιπάλους. Ό,τι αφορά μόνο, τα δικά τους. Εχθές βγήκε έγγραφο το οποίο έδειχνε ότι η CIA είχε πληροφόρηση από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Νότιας Κορέας, για παράδειγμα. Μάλιστα. Ότι υπήρχε κατασκοπία στο Ισραήλ, αν και εδώ μάλλον το έχουν παρεξηγήσει, μάλλον αναφέρονται στους πρώην διοικητές της Μοσάντ, οι οποίοι υπέγραψαν ένα μανιφέστο για τις λεγόμενες διαμαρτυρίες κατά του Νετονιάχου για τη δικαστική, εκεί για τις δικαστικές αλλαγές, αλλά βγαίνουν καθημερινά έγγραφα. Δεν νομίζω, νομίζω αν θέλετε υποψιάζουμε ότι υπάρχει κάποιος στρατιωτικός, ενδεχομένως να είναι υπέρ του Τραμπ, να είναι και λίγο φιλορώσος, δεν ξέρω τι, ο οποίος έκανε όλη τη δουλειά, αλλά εκτίθεται αυτή τη στιγμή το Πεντάγωνο, δεν το εξυπηρετεί καθόλου πέρα από το βαθμό διαβάθμισης, έτσι τα περισσότερα είναι top secret που βγαίνουν και μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα. Όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για τους λεγόμενους συμμάχους, στρατηγικούς συμμάχους των ΗΠΑ. Και να μην ξεχνάμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ξαναπήγε ο διοικητής της CIA στη Σαουδική Αραβία. Δεν έπαιξε πάρα πολύ στα ΜΜΕ. Και ο λόγος ήταν να πάει να παραπονεθεί στον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν γιατί τα βρήκες με το Ιράν και γιατί χαλάς τη σούπα. Με όλα αυτά που προκύπτουν, ωστόσο, κύριε Πικραμένε, εγώ αντιλαμβάνομαι και ο πολλής κόσμος αυτό καταλαβαίνει, ότι από καμία πλευρά δεν υπάρχει διάθεση, έστω για μία ανακοχή σε αυτόν τον κηρυγμένο και ακήρυχτο συνάμα παγκόσμιων διαστάσεων πόλεμο, για να καθίσουν κάτω να δουν αν μπορούν να κάνουν ένα βήμα η κάθε πλευρά να υπάρξει μία συνεννόηση. Δηλαδή, θέλω να πω, τα πράγματα εκτραχύνονται έτσι περαιτέρω. Και μήπως... Ναι, γιατί συμφέρει, ναι, κύριε Σαχίνη, αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται διότι είναι πολεμοκάπηλοι λόγω ιδεολογίας. Συμφέρουν τους πάντες αυτή η κατάσταση. Συμφέρει και τις αμυντικές βιομηχανίες διότι τεστάρουν νέα προϊόντα. Συμφέρει να υπάρχει αυτός ο πόλεμος τριβής από τη μεριά των ΗΠΑ
στην Ουκρανία, μήπως και πέσει ο Πούτιν ή μήπως και αναδειχτούν κάποιοι δελφίνοι και τον δολοφονήσουν μέσα στο Κρεμλίνο, βοηθάει και την Κίνα να απασχολείται η Αμερική με τη Ρωσία, όλους τους συμφέρει πέρα από τους καταναλωτές των ενεργειακών προϊόντων και την Ευρώπη. Γι' αυτό βγήκε και ο Μακρόν εχθές και είπε, αν και δεν το πιστεύω, ότι εμείς πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε, πώς το είπε, να ακολουθούμε τους Αμερικάνους χωρίς να υπάρχει αντίσταση από την Ευρώπη. Προφανώς κάτι... Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και ευρωεκλογές του χρόνου. Έτσι. Σωστά. Και προφανώς κάτι έχει δει ο Μακρόν ότι δεν του βγαίνει. Έτσι δεν είναι. Δεν είδε απλά το φως στο Πεκίνο. Κάτι συμβαίνει εδώ. Εννοείται. Εννοείται. Αν και ο γαλλικός τύπος αξιολογεί όχι ως φιάσκο, αλλά ουσιαστικά δεν κέρδισε τίποτα ο Μακρόν. Αναφέρεται δηλαδή στα συμβόλαια που υπέγραψαν οι γαλλικές πολυεθνικές στην Κίνα. Ήταν απογοητευτική όλη η εμφάνιση και η παρουσία. Τώρα, αν και η Γαλλία έχει χάσει την παλιά της έγκλη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κύριε. Τώρα, κύριε Πικραμένε, αυτή η εμφατική παρουσία της Κίνας, όλο και περισσότερο πιο έντονη. Ναι. Είτε στο να τα βρούνε, έδωσε το έδαφος οι Ιρανοί με Σαουδάραβες όπως τα βρήκαν, είτε η στρατηγική συμμαχία με τη Ρωσία, είτε οι ασκήσεις περικύκλωσης Ταϊβάν, τι σας λένε? Μας λένε ότι πλέον η λεγόμενη Ευρασία και το τρίγωνο Κίνα, Ρωσία, Ιράν αποτελούν σήμερα τον πρώτο παράγοντα διαμόρφωσης των διεθνών εξελίξεων, με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους να τρέχουν πίσω από τις εξελίξεις. Ειδικά στην Αφρική, η Αφρική πλέον, de facto έτσι, ανήκει στη λεγόμενη ευρασιατική σφαίρα. Σε αυτό λοιπόν το πόλεμο Ευρασίας-Δύσης, ο Ερντογάν, οι Τουρκοί αν θέλετε, θέλουν να παίξουν τον μεσολαβητή και να αξιοποιήσουν τα λεγόμενα κενά ισχύως, να πουλήσουν τη λεγόμενη εκδούλευσή τους, προκειμένου και αυτοί να υλοποιήσουν όσο μπορούν το νεοοθωμανικό τους όραμα. Τώρα, λοιπόν, να έρθουμε λίγο στις θεματικές, γιατί σας είπα σήμερα είναι λίγο εξαντλητικό, αλλά μετά από καιρό έχει ενδιαφέρον. Να έρθουμε σε αυτό που υπενυχτήκατε. Είπατε για τον εντοπισμό και τη σύλληψη δύο Πακιστανών, στους οποίους αποδόθηκαν και κατηγορίες προπαρασκευής τρομοκρατικών επιθέσεων σε διασύνδεση με πακιστανικής προέλευσης κάτοικο του Ιράν, άρα ανάμιξη και του Ιράν και της δύναμης Αλκούτς, η οποία δεν είναι χαρακτηρισμένη στην Ευρώπη, πρέπει να το πω αυτό, ως τρομοκρατική οργάνωση, αλλά πολύ θα το ήθελε το Ισραήλ. Εδώ τι έχετε καταλάβει ότι έχει συμβεί? Εδώ αυτό που έχει συμβεί είναι ότι από τη μία, ναι, υπάρχει από τη μεριά του Ιράν μία δομή τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια η οποία προσπαθεί να δολοφονήσει στο εξωτερικό Ισραηλινούς επιχειρηματίες και διπλωμάτες. Οι περισσότερες περιπτώσεις, οι περισσότερες αν θέλετε επιχειρήσεις έχουν καταλήξει σε φιάσκο, διότι οι Ιρανοί δεν θέλουν να κάψουν τους δικούς τους και απευθύνονται στο οργανωμένο έγκλημα, το οποίο οργανωμένο έγκλημα είναι λίγο και μπακάλιδες όπως το λέμε, με αποτέλεσμα οι Ισραηλινοί με ό,τι πληροφόρηση έχουν μέσα από το Ιράν, τους δικούς τους δηλαδή πληροφοριοδότες, έχουν προλάβει πάρα πολλές δολοφονίες, όπως έγινε στην Κύπρο πριν από 2 χρόνια και πέρυσι στην Κωνσταντινούπολη. Στη δική μας όμως περίπτωση δεν έχουμε δομημένο δίκτυο. Έχουμε 2 εργάτες γης, νομίζω τα έχετε πει και εσείς, οι οποίοι ανταλλάσσανε στο WhatsApp μηνύματα, μάλιστα μερικά είναι και τραγελαφικά. Πήρα μία κατσίκα, την έσφαξα, με το αίμα της πότισα τις μπλούζες, έβαλα έναν Πακιστανό σε μία οικοδομή, σε ένα γιαπί να παριστάνει το νεκρό. Όλα αυτά βέβαια θα βγουν στη δίκη και δεν νομίζω να στέκεται καμία από τις καταγγελίες που έχουν, ή μάλλον τις κατηγορίες που έχουν μέχρι τώρα καταγραφεί. Για ποιο λόγο, κύριε Σαχίνη? Διότι νομίζω, αν είχατε τον κύριο Κωτιάδη θα σας το έλεγε, το άρθρο 187α του ποινικού κώδικα λέει ότι για να έχεις τρομοκρατική οργάνωση θέλεις τουλάχιστον 3 άτομα, θέλεις δομή και θέλεις και διάρκεια. Εδώ τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Από τη στιγμή που δεν έχουμε το χειριστή, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε 3 και πάνω. Ποια είναι η διάρκεια, ποια είναι η δομή?
Δεν αναφέρομαι σε οπλισμό. Δεν το προβλέπει ο ποινικός κώδικας. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ότι και στην περίπτωση της Μαρίας του Παγκρατίου, της Ρωσίδας δηλαδή κατά σκόπου, και στην περίπτωση των Πακιστανών, η όποια πληροφόρηση ήρθε από το εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι στη χώρα δεν υπάρχει αποτελεσματικό δίκτυο αντικατασκοπίας και ό,τι μας στείλουν από έξω προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να το ερμηνεύσουμε, να το αναλύσουμε και μετά να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να χτίζουμε προφίλ. Και πείτε μου, αν ήταν σοβαρές αυτές οι υποθέσεις, γιατί μένουν 3-4 μέρες στα ΜΜΕ και μετά επιστρέφουμε στην κανονικότητα? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, γιατί τα διεθνή ΜΜΕ δεν ασχολούνται? Δεν υπάρχουν δηλαδή ανταποκριτές από το εξωτερικό να έρθουν να το καλύψουν, αν έχουν τόση μεγάλη βαρύτητα? Είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν, αλλά δείχνουν ότι δεν υυπάρχει βαρύτητα, ή μάλλον αν θέλετε δεν υ//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 
στο ληξιαρχείο του Αμαρουσίου, για παράδειγμα. Μάθαμε ποιος υπάλληλος εμπλέκεται. Και γιατί όλα αυτά να βγαίνουν με non-paper διαρρεύσεις στα ΜΜΕ. Γιατί να μην υπάρχει από την Ελλάς, στο αρχηγείο της Ελλάς, μία συνέντευξη τύπου, όπου να μας πούνε με κάποιο οργανόγραμμα κάτι, ότι είναι ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε, ο χειριστής, ο εκτελεστικός, ο ένας, ο άλλος. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με διαρρεύσεις από τους δημοσιογράφους που κάνουν το λεγόμενο αστυνομικό ρεπορτάζ. Πρέπει να έχουμε μία εικόνα. Μάλιστα. Που προς το παρόν δεν την έχουμε. Γιατί έχετε εικόνα 2 χρόνια μετά τη δολοφονία, μέρα μεσημέρι, του συναδέλφου μας του Γιώργου του Καραϊβάζ, του τι έχει συμβεί? Ναι, και πιο παλιά ήταν και κάποιος δημοσιογράφος, Γκόλιας, από Γιόλιας, Γιόλιας. Λοιπόν, για αυτόν τον άνθρωπο έχουν βρεθεί δολοφόνοι. Για τα 2 μέλη της Χρυσής Αυγής που δολοφονήθηκαν έχουν βρεθεί δολοφόνοι. Για τις 25 δολοφονίες που έχουν γίνει στην Greek Mafia από το 2017 μέχρι τώρα, τι έχει γίνει? Θέλω να πω ότι και για τον κύριο Καραϊβάς, γιατί άκουσα εχθές προχθές την συνέντευξη της συζύγου του, αυτό που θα κατέγραψε κάποιος ο οποίος για πρώτη φορά ακούει για τη δολοφονία. Θα έλεγε κάποιος, μα γιατί αυτός ο άνθρωπος καιρό πριν δεν είχε λάβει απειλητικά μηνύματα? Η σύζυγος του η ίδια έλεγε ότι ψυχολογικά δεν είχε κάποια θέματα, συμπεριφερόταν πάρα πολύ normal. Αυτό σε βάζει σε σκέψεις, κατά πόσο δηλαδή πρόκειται για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών με τον άνθρωπο αυτόν να έχει εμπλοκή, όχι να έχει εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση, αλλά λόγω του επαγγέλματός του το να λαμβάνει, να δίνει πληροφορίες, να έχει χαρακτηριστεί από κάποιους ως πληροφοριοδότης, ως πηγή, και ουσιαστικά να τον βγάζουν από τη μέση προκειμένου να μην διαρρεύσουν και άλλα πράγματα. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά. Το θέμα είναι γιατί δεν υπάρχει επικήρυξη, όπως είχε γίνει με πολλές και διάφορες δολοφονίες στο παρελθόν. Είναι ιστορία η οποία έχει, νομίζω, πάρα πολλά παρακλάδια και δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει, με την έννοια ότι αν γίνει επικήρυξη και προκύψει πληροφοριοδότης που θα μας οδηγήσει στον ηθικό αυτούργο, όχι το φυσικό, αυτόν που εκτέλεσε το συμβόλαιο, νομίζω ότι εκεί θα αρχίσει να ξυλώνεται το pullover και μπορεί να οδηγήσει σε πολύ υψηλά κλιμάκια, ενδεχομένως και μέσα στην αστυνομία. Και θέλω να κλείσουμε γι' αυτό με το οποίο έχουμε πει πάρα πολλά. Και να σας δώσω και κάποιες πληροφορίες της τελευταίας στιγμής, αλλά στο τέλος το αφήνω. Ναι, ναι. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που έχει γίνει και πρωτοσέλιδο στη Λιμπερασιόν. Και εννοώ το Qatar Gate και το γεγονός ότι από όλους τους φερόμενους πρωταγωνιστές, κύριε Πικραμένε, ο μόνος που παραμένει στη φυλακή τελικώς είναι η κυρία Καϊλή. Τώρα θέλετε, γιατί ήταν... Όχι ο μόνος, είναι και ο Μαρκ Ταραμπέλα. Ο ευρωβουλευτής, ναι, ναι. Αλλά αργότερα μπήκε μέσα αυτός. Ενώ ναι, τόσο καιρό. Όταν όλοι οι νομικοί κατατείνουν ότι στο τέλος και η καταδίκη της θα είναι πλημελιματικού χαρακτήρα και
Δεν ξέρω πόσο καιρό φυλάκιση θα της αποδοθεί ή με χρηματικό πρόστιμο, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί κρατάει τόσο πολύ προφυλάκιση? Έχετε μία εξήγηση τι παίζει εδώ στην ουσία? Αν θα είναι πλημελητικού δεν το γνωρίζω, διότι από ό,τι έχω ακούσει μιλάμε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για παθητική δωροδοκία. Δεν γνωρίζω το ποινικό κώδικα. Αυτά θα αξιολογηθούν. Νομίζω ότι ο εισαγγελέας, ο Βέλγος, λειτουργεί στη λογική «δώσ' μου να σου δώσω». Δηλαδή, ενώ οι άλλοι έχουν ανοίξει το στόμα τους και έχουν κελαϊδίσει, η κυρία Καϊλή ακολουθεί μία συνεπή στάση. Κατά πόσο είναι αλήθεια ή ψέματα, νομίζω θα φανεί από την δικαστική διαδικασία. Αλλά προς το παρόν δεν συνεργάζεται, οπότε και από τη μεριά των εισαγγελέων και των ανακριτών προτιμούν να την έχουν, να την έχουν ακόμη προφυλακισμένη. Τη Μεγάλη Πέμπτη θα περάσει πάλι από ακρόαση, όπου θα υποβληθεί πάλι αίτημα αποφυλάκησής της με ηλεκτρονικό βραχιολάκι κλπ. Θα το δούμε. Αυτό θα είναι σε δύο μέρες από τώρα. Ίσως εδώ λοιπόν είναι ένα brand fair και όχι ουσιαστική η λόγη. Παράτηση, γιατί μιλάμε για προφυλάκηση. Είναι άλλο πράγμα να έχεις καταδικαστεί. Είναι άλλο πράγμα αυτό, εντελώς διαφορετικό. Και όταν βλέπεις να βγαίνουν έξω οι υπόλοιποι με τα βραχιολάκια, γι' αυτό το λέμε έτσι, όχι ότι μας έπιασε ο πόνος. Στήχησε πολλά εκατομμύρια στις βελγικές αρχές όλη η διαδικασία της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, της φυσικής παρακολούθησης, και θέλουν να πάρουν, να κάνουν και αυτή απόσβεση. Θέλω να πω ότι μέχρι τώρα έχουν εντοπίσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, όταν λένε ότι η επιχείρησή τους στήχησε γύρω στα 7 εκατομμύρια. Μάλιστα. Οπότε μπαίνει και θέμα απόσβεσης εντός εισαγωγικών. Φτάνουμε στο τέλος λοιπόν αυτής της συνομιλίας. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Πυρκάμα. Να σας δώσουμε κάποιες πληροφορίες της τελευταίας στιγμής. Είναι ότι στο Αζερμπαϊτζάν απελάθηκαν 4 Αζέρι διπλωμάτες για λόγους κατασκοπίας. Υπήρξε συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Αρμενίας με τον ομόλογό του στην Τεχεράνη, διότι προγραμματίζεται, από ό,τι λένε, μετά το τέλος της Φόρμουλα 1 στον Μπακού, επίθεση από τη μεριά των Αζέρων, και θέλουν οι Αρμένοι εξοπλισμό και πυρομαχικά από το Ιράν. Και να πούμε ότι η ΜΙΤ προσπάθησε να δολοφονήσει την προηγούμενη εβδομάδα τον διοικητή των κουρδικών δυνάμεων στην Συρία, ο οποίος είχε μεταβεί στην Σουλεϊμανίγε του Βόρειου Ιράκ με συνοδεία 3 Αμερικανών στρατιωτικών ακολούθων. Τελικά βγήκε εσώς, δεν πέτυχε η επιχείρηση από την μεριά της ΜΙΤ, και σήμερα νομίζω αύριο θα βγει η απόφαση για το κλείσιμο ή όχι του κουρδικού κόμματος στην Τουρκία. Μάλιστα. Το οποίο βεβαίως ούτως ή άλλως φαίνεται να παίζει ένα ρόλο στις εκλογές που έρχονται, ως προς τα που θα στρέψει τις εκλογικές του δυνάμεις, ανεξαρτήτως. Μάλιστα. Ακριβώς. Η ειρωνία είναι, κύριε Σαχίνη, ότι το άλλοτε σοσιαλιστικό κόμμα του Ετσεβίτα της δεκαετίας του 90, σήμερα βέβαια είναι κόμμα καταστατικό έτσι, χωρίς καμία πολιτική ισχύ, στηρίζει Ερντογάν στα πλαίσια της Λαϊκής Συμμαχίας με τους Γκρίζους Λύκους. Λοιπόν, κύριε Πικραμένε, καλό τάξιδο το νέο σας βιβλίο «Εθνική Ασφάλεια, Μύθη και Πραγματικότητα». Ευχαριστώ θα τα ξαναπούμε. Πάρα πολύ, θα έχουμε την ευκαιρία να τα... Καλό Πάσχα σας, εύχομαι να είστε καλά. Καλή Ανάσταση σε όλους, γεια σας.